εσόψυχα μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου Θέκλα μου, με το θέμα του χωρισμού ε, καταπιαστήκαμε αλλά όχι αναλυτικά και σε κάποιες άλλες εκπομπές έτσι πεταχτά να το θέσω <laughs> εντό εισαγωγικών ε, θα ήθελα να ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το θέμα Μιλά κάτω... για το χωρισμό από γάμο, για το διαζύγιο. Ναι, για το διαζύγιο. Δηλαδή, κάτω από ποιε συνθήκε έχει το δικαίωμα, το θα πει πάντα το έχει το δικαίωμα, ένα άνθρωπο για να χωρίσει. Κοιτάξτε, το πάντα το έχει το δικαίωμα, το λε εσύ που είσαι άνθρωπο σκεπτόμενο, <laughs> μοντέρνο. <laughs> Ρώτα και μερικέ άλλε και μερικού άλλου που θα σου πούν τι παντρεύτηκε, Τελείωσε. Ούσο ο Θεός συνέζευξε έναν άνθρωπος μη χωριζέ το λέει ή λένε στα αγγλικά μαζί και στην αρρώστια και στο καλό και στο κακό μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Ο γάμος θεωρείται για πολλούς ανθρώπους ότι είναι η κατάσταση. Ε, ιδανικά φυσικά είναι. Με την έννοια του ότι επιλέγεις ένα σύντροφο ζωής. Επιλέγεις να ζήσεις με έναν άνθρωπο την υπόλοιπη ζωή σου. Και μακάρι όλες οι σχέσεις να πηγαίνουν καλά Μακάρι οι άνθρωποι να επικοινωνούν, να ευχαριστιούνται, να αγαπιούνται τα όλα αυτά προϋποθέτουν να έχεις κάνει τη σωστή επιλογή Ακριβώς ε, Χτυπάς κέντρο βάσο Εγώ πιστεύω ότι οι, οι έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν στο να χωρίσουν και ίσως και περισσότερο από μια φορές δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεύθυνοι ή δεν ήθελαν να παντρευτούν ή δεν τους αρέσει ο γάμος για παράδειγμα έχουμε πολλές περιπτώσεις σήμερα που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και δυο διαζύγια στην πλάτη του όχι μόνο ένα ή αντιθέτως είναι άνθρωποι οι οποίοι Θέλουν, αγαπούν τον γάμο, αγαπούν την οικογένεια κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά συνήθως με ένα άτομο που δεν τους ταιριάζει. Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί για να μην χωρίσεις είναι να επιλέξεις από την αρχή τον άνθρωπο που ταιριάζεται. Με είχαν καλέσει πέρσι στο Πνευματικό Μήλο να κάνω μια ομιλία και μου ζήτησαν το θέμα πώς μπορώ να, να εξασφαλίσω ότι η σχέση μου θα πάει καλά. Και έκαναν παράπονο αρκετοί από του παρευρισκόμενου ότι λέει: Μα μιλούσε τρία τέταρτα του χρόνου για το πώ να επιλέξουμε κατάλληλο σύντροφο και μόνο ένα τέταρτο για το πώ να διατηρήσουμε τη σχέση. Και του είπα: Άμα δεν, δεν διαλέξει κατάλληλο σύντροφο από την αρχή, όσε προσπάθειε και να κάνει, όσο και να το παλέψει, είναι απίθανο να καταλήξει σε ευνοϊκό τέλο τη σχέση. Mm -hmm. ε, Έχει δίκιο. Ε, μπορεί να έχεις δύο πολύ καλούς ανθρώπους ε, ε, πολύ καλούς με την έννοια τη ενδυμότητας και τη υπευθυνότητα που να προσπαθούν πολύ για τη σχέση τους αλλά εάν έχουν άλλα θέλω άλλες αρχές, άλλες αξίες άλλες ιδιαιτερότητες δηλαδή, άλλη... και επικοινωνιακά μπορεί να μην ταιριάζουν δύο άνθρωποι ε, νοίς... πάμε αλλού βέβαια τώρα ε, επικοινωνιακά Κοίταξη, η επικοινωνία είναι ένα εργαλείο το οποίο εξελίσσεται και μαθαίνεται και ε, η ικανότητα επικοινωνία έχει να κάνει με την ψηλή συναισθηματική ευφία. Δηλαδή, όσο πιο ψηλή είναι η ευφία ενό ανθρώπου, η συναισθηματική, όσο πιο καλλιεργημένο είναι δηλαδή ένα άνθρωπο, τόσο πιο καλά γνωρίζει να επικοινωνεί. Δεν έχει να ταιριάζει σε επικοινωνιακά με τον άλλο. Έχει να έχει την ικανότητα επικοινωνία. Μπορεί ο ένα να την έχει και ο άλλο να μην την έχει ή να μην την έχει και κανένα. Δηλαδή, η επικοινωνία μια και το αναφέρει να, να εξηγήσω τον όρο όπω τον κατανοώ εγώ τουλάχιστον, σημαίνει να είμαι σε θέση να ακούσω τον άλλον, όχι για να το απαντήσω, για να τον καταλάβω, να σου δώσω το χρόνο και το χώρο να μου εξηγήσεις τι νιώθεις, τι σκέφτεσαι, γιατί έκανες αυτά που έκανες ή γιατί δεν έκανες αυτά που δεν έκανες να μου πεις τη θέση σου να σε ακούσω με προσοχή, με ενεργητική προσοχή, όχι παθητικά, ούτε ε, την ώρα που μου μιλάς εγώ να ετοιμάζω τη δική μου απάντηση στο δικό μου μυαλό. Αυτό το βλέπεις πολύ συχνά στα πάνελ που υπάρχουν πολιτικοί. Που λες ότι μιλάει ο ένας και ο άλλος ετοιμάζεται να πει τον αντίλογο και δεν ακούει καν τη λέει ο τη λέει του. Ο Ρανός, ναι. Ναι, ναι. Και ε, από την άλλη, ε, πέραν του να Είναι σε ακούω... Είναι μεγάλη δύναμη να μπορείς να κάνεις διάλογο. Τεράστια, αυτή. τεράστια. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά να πούν και έχουν πολλά να δώσουν χάνονται σε αυτή τη δυσκολία επικοινωνίας και στη δυσκολία διαλόγου. Ε, το άλλο που... Το δεύτερο μισό της επικοινωνίας είναι να μπορώ εγώ να εκφραστώ. Να σου δώσω να καταλάβεις που είμαι, τι νιώθω, τι σκέφτομαι, γιατί έκανα το ένα, γιατί έκανα το άλλο, γιατί δεν έκανα το ένα, γιατί δεν έκανα το άλλο. Και η έλλειψη επικοινωνία οδηγεί σε παρεξηγήσει, οδηγεί σε καυγάδε στα ζευγάρια και οδηγεί σε απομάκρυνση και ψυχρότητα μεταξύ των ζευγαριών. Έχω συναντήσει πάρα πολλέ φορέ ζευγάρια τα οποία πνέουν τα λίσθια, τα οποία, όπω έχω πει και άλλε φορέ, έρχονται στο ψυχολόγο για να κάνει ο ψυχολόγο νεκροψία του γάμου του ή τι σχέσει του. Και ανακαλύπτει, ψάχνοντα το θέμα, γιατί η δουλειά του ψυχολόγου με τα ζευγάρια είναι και λίγο όπω τον τεντέχτη. Ψάχνει να βρει τι πήγε χ. Ψάχνει να βρει την αιτία ή την απαρχή τη δυσκολία. Και μπορεί να τη βρίσκει σε μια παρεξήγηση που αν οι άνθρωποι ήξεραν να επικοινωνούν και μπορούσαν να επικοινωνούν, δεν θα υπήρχε. Πολύ συχνά παρουσιάζουν, βλέπω φαινόμενα σε μεσήλικα ζευγάρια, όπου ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άντρας, μπορεί να έχει μια σεξουαλική δυσκολία, να, παρουσιάζει, να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα σεξουαλικής υγείας, και να μην το λέει στη σύντροφό του, η σύντροφος του να νομίζει ότι ο άντρας τη δεν κοιμάται μαζί της γιατί δεν τη θέλει, ή να νομίζει ότι ο άντρα τη έχει φιλενάδα και γι' αυτό δεν την ψάχνει ερωτικά, και να καταλήγουν στο να κατασκοτωθούν και να χαλάσουν τη σχέση του, ενώ στην πραγματικότητα, εάν, α, εάν μιλούσε από την αρχή αυτό που είχε το θέμα και να πει, ξέρει, αγάπη μου, έχω αδυναμία στήση, ξέρει, έχω το ένα, έχω το άλλο, για να πάνε μαζί να πάρω θεραπεία, να μην συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι να σε ενοχλεί κάτι που κάνει ή κάτι που δεν κάνει ο σύντροφός σου και να μην του λες σε παρακαλώ πολύ μην το κάνεις αυτό ή σε παρακαλώ πολύ θα ήθελα να το κάνεις αυτό. Να μην, να μην, να μην, να μην αυτά που θέλεις μέσα στη σχέση. Ο άλλος να νομίζει ότι είμαστε μια χαρά, δεν έχει παράπονα από μένα ο σύντροφο μου ή σύντροφο μου, να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και κάποια στιγμή να ξυπνά και δουλεύει και δεν άλλο και έχω φορτώσει και έχω φορτώσει χρόνια, πράγματα τα οποία ποτέ δεν έχω ανοίξει το στόμα μου να ζητήσω να τα κάνεις ή να μην τα κάνεις. Αυτό είναι επικοινωνία. Τώρα, ε, υπάρχουν σχέσεις οι οποίες έχουν περιθώριο βελτίωσης. Ε, Ποιες σχέσεις είναι αυτές που έχουν περιθώριο βελτίωσης? Πρώτα απ' όλα είναι σχέσεις τις οποίες οι άνθρωποι ταιριάζουν, είναι συμβατοί, δηλαδή ταιριάζει το, το μορφωτικό τους επίπεδο, ταιριάζει η συναισθηματική τους νοημοσύνη ταιριάζουν τα ενδιαφέροντα τους, οι ασχολίες τους, οι αρχές τους, οι απόψεις τους, οι ιδέες τους σχέσεις οποίες ξεκίνησαν καλά και στην πορεία μπορεί να υπήρξαν προβλήματα τα οποία να έφεραν το ζευγάρι να απομακρυνθούν και να υπάρχουν παράπονα, να υπάρχει ψυχρότητα, αλλά ακόμη να υπάρχει αυτή η φλόγα αυτή, αυτή, ε, το να θέλει τον άλλον. Το, να, το να, να, ακόμη έχουν και ο ένας και ο άλλος τον άλλο στην καρδιά του στη θέση του συντρόφου. Δεν αρκεί φυσικά να είναι μόνο ο ένας, πρέπει και οι δύο να θέλουν. Για, να, για να, βρεθούν δύο άνθρωποι μαζί πρέπει να θέλουν και οι δυο. Για να χωρίσουν φτάνει να θέλει ο ένας. Για μένα βάζω είναι θέμα αξιοπρέπειας. Όταν μας λέει ο σύντροφος μας δεν σε θέλω πια και θέλω να χωρίσουμε, είναι καθαρότατα θέμα αξιοπρέπεια να το αποδεχτούμε. Αυτό που δυστυχώ συμβαίνει και, στην Κύπρο... Και πρέπει να το αποδεχτεί ε, χωρί να καθίσει να το κουβεντιάσει μαζί του αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου λέει: Δεν μπορώ να μείνω άλλο μαζί σου και λε εντάξει, χωρίζουμε. Δεν πρέπει να να καθίσεις να βρεις ας πούμε τους λόγους εννοείται ότι, θα... ε... εννοείται ότι εννοείται, ότι... γίνεται μια συζήτηση στην οποία συζήτηση μπορεί να λεχθούν και αλήθειες όλες μπορεί και να μην λεχθούν όλες οι αλήθειες δηλαδή δεν έχει κανέναν που σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά και περιμένει να φύγει η γυναίκα το μετά ένα σημείωμα αγάπη μου φεύγω γιατί δεν ταιριάζουμε και χώρισαν σημαίνει ότι κάθονται και... όλα τα ζευγάρια κάθονται και συζητούν είτε μόνοι τους είτε και με τον ψυχολόγο είτε με τους συγγενείς τους είτε με βοήθεια είτε χωρίς βοήθεια αλλά όταν το ρεζουμέ τη όλη συζήτηση. καταλήγει το ότι δεν σε θέλω ερωτικά πια. Δεν θέλω να κοιμάμαι μαζί σου. Δεν θέλω να είμαι η γυναίκα σου. Δεν θέλω να είμαι ο άντρα σου. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Μετά Όταν ο άλλο έρχεται τα θέλω, και λέει δηλαδή, Δεν σε θέλω ερωτικά, στο... όποιοι και να είναι οι λόγοι που δεν μα θέλει ερωτικά, είναι θέμα αξιοπρέπεια. Εμεί οι ίδιοι να μην θέλουμε να είμαστε με κάποιον. Σοβαρά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι επιμένουν να είναι με κάποιον παρόλο που άλλο δεν του θέλει ερωτικά είναι. τι να σου πω, είναι μίζερο, είναι αναξιοπρεπέ. Λίγη αξιοπρέπεια, βρε παιδιά. Δεν με θέλει εσύ μια, δεν σε θέλω εγώ δέκα. Να τρέχουμε εξω πίσω κάποιον που δεν μα θέλει, και ειδικά κάποιον με τον οποίο έχουμε ζήσει τόσα χρόνια μαζί και έχουμε επενδύσει ή δεν έχουμε επενδύσει στη σχέση μα. Δηλαδή αυτό το, 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 τραγελαφικό, το ανόητο τη κυπριακή κοινωνία, το ανυπόστατο ότι δεν δικαιούσε να χωρίσει. Δεν γίνεται. Έφτασε και παντρεύτηκε, τέλειωσε. εκεί να υποφέρει. Καμιά φορά όμως ε, αυτό το «δεν σε θέλω πια» μπορεί να πηγάζει από ένα τρίτο πρόσωπο που έχει μπει στη, στη μέση. Ει μάμα έχει μπει τρίτο πρόσωπο στη μέση και ο σύντροφος σου πλέον δεν σε θέλει πια γιατί θέλει τρίτο πρόσωπο και είναι σίγουρος, ότι, σίγουρος ή σίγουρο ότι θέλει το τρίτο πρόσωπο και είναι ερωτευμένος ή ερωτευμένη, έχει αγαπήσει αλλού τότε ακόμη περισσότερο ε, ένας λόγος να πηγαζει απο ενα τριτο προσωπο που εχει μπει στη μεση μα άμα εχει μπει τριτο προσωπο στη μεση και ο συντροφος σου πλεον δεν σε θελει πια γιατι θελει τριτο προσωπο και ειναι σιγουρος η σιγουρο οτι θελει το τριτο προσωπο και ειναι ερωτευμενος η ερωτευμενη εχει αγαπησει αλλου τοτε ακομη περισσοτερο ενας λογος να χωρισουμε Τι σημαίνει έχει αγαπήσει αλλού. Τι σημαίνει έχει αγαπήσει άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι δεν ήταν ερωτευμένο μαζί σου για να αγαπήσει αλλού. Ε, βάζω, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γυναικάδες ή γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να μείνουν με σύντροφο. Οι οποίοι επανειλημμένα ε, δημιουργούν εξωσυζυγικέ περιπέτειε Αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν αλλού. Απλώ έχουν αυτό την κακή συνήθεια... Τη, 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 συνήθεια που πληγώνει και το σύντροφο τους και τους άλλους γύρω τους και θέλουν να αποκτούν διάφορες εμπειρίες, να ανεβαίνει η αδρεναλίνη τους, είναι θυσμένοι σε αυτόν τον τρόπο ζωής που είναι το συνεχές φλερτ, ο κίνδυνος, το να κρύβεσαι. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ σπανίως, ε, ποτέ θα έλεγα δεν θα αγαπήσουν αλλού. Αγαπούν τη γυναίκα τους, αγαπούν τον άντρα τους, αλλά κάνουν και τα δικά τους. Για να φτάσει κάποιος να αγαπήσει αλλού, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη μέσα στο γάμο του. Και δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έχουν νεκρού γάμου στην κοινωνία μα σήμερα. Πάρα πολλά. Και τα βλέπει, δηλαδή, αν πα μια βόλτα σε ένα εστιατόριο το βράδυ και καθίσει, εγώ το κάνω αυτό στο εξωτερικό συνήθω. Ε, παλιότερα που ήμουν μόνη μου, ταξίδευα μόνη μου τα καλοκαίρια. Μια εβδομάδα πήγαινα κάπου στο εξωτερικό και καθόμουνα, κάθε φορά και σε άλλη χώρα, και καθόμουνα στι καφετέρειε, στα εστιατόρια μόνη μου και παρατηρούσα τον κόσμο γύρω μου. Και έκανα με το μυαλό μου σενάρια. Πόσο καιρό είναι μαζί αυτό το ζευγάρι, αγαπιέται αυτό το ζευγάρι που βλέπω στο απέναντι τραπέζι, δεν αγαπιέται. Κάντε αυτό σε ένα, σε ένα εστιατόριο στην Κύπρο να δείτε πόσοι λίγοι από αυτού που τα ζευγάρια που θα κάθονται. Πρώτα απ' όλα, πολύ λίγα ζευγάρια βγαίνουν έξω. Συνήθω είναι παρέε. Αλλά παρατηρήστε τα ζευγάρια ότι πολύ λίγοι έχουν επαφή με τα μάτια, μιλούν, επικοινωνούν. Ο καθένα στον κόσμο του και στο κινητό του συνήθω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και από τη στιγμή που αφήνουμε τον εαυτό μας να, να βουλιάζει μέσα σε ένα γάμο νεκρό, να το περιμένουμε κάτι τέτοιο, πω μπορεί ακόμη και εμεί οι ίδιοι, δηλαδή εσύ και εγώ πε. Που επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια, γνωρίζω την ηθική σου, γνωρίζω τι αρχέ και τι αξίε που έχει, που δεν το έχουμε στο μυαλό μα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή, ούτε αυτή τη συνήθεια, ούτε, αυτή, ούτε είναι μέσα στι αρχέ μα. Εάν μέναμε σε ένα γάμο νεκρό για 5, 10, 15 χρόνια, καθόλου παράξενο κι εσύ και εγώ να, να πιστούσαμε. Παρόλο που το θεωρούμε ότι αποκλείεται εμεί να το κάνουμε ή μέχρι τώρα δεν το κάναμε. Θα το κάναμε βάσο. Και εσύ θα το κάνεις και εγώ θα το έκανα. Εάν καθίζει μέσα στις σαπισμένες καταστάσεις, και η ψυχή σου δεν τρέφεται, τα συναισθήματα σου δεν ικανοποιούνται, οι επιθυμίε σου δεν ικανοποιούνται, δεν μοιράζεσαι συναισθήματα, δεν λαμβάνει συναισθήματα, δεν νιώθει γυναίκα, δεν νιώθει άντρα, είναι σαν να σε ένα φυτό σε μια γλάστα που δεν υποτίζει ποντίζει κανεί και ξεραίνεσαι, επειδή είναι, είναι μηχανισμό επιβίωση. Θα, θα ψάξει αλλού να βρει νερό, αλλού να βρει φω, αλλού να βρει αγάπη, γιατί πεθαίνει ο άνθρωπο χωρί την αγάπη. Και δεν μιλάω, το να είσαι, όταν λέω αγάπη δεν είναι να είσαι ερωτευμένος συνεχώς. Μιλάω για υγιείς σχέσεις, για επικοινωνία, για πραγματική σύνδεση δύο ανθρώπων. Όχι απλά καθόμαστε εδώ πέρα γιατί είναι κρίμα τα παιδιά μας, γιατί είναι κρίμα η πεθερά μας, γιατί είναι κρίμα ο πεθερός μας, γιατί τους φοβούμαστε αυτούς. Ή φοβούμαστε του γονεί μα ή το τι θα πει ο κόσμο και καθόμαστε εκεί πέρα και ζούμε και εμεί μίζερα και μεγαλώνουμε και τα παιδιά μα σε μίζερε συνθήκε και γενικώ βιώνουμε μια κατάσταση χάλια. Η γνώμη μου είναι ότι αν έχουμε στο μυαλό μα πόσο εύκολο είναι να πεθάνει κάποιο με την έννοια του ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή η μέρα να είναι η τελευταία, κάθε μέρα μπορεί να είναι και η τελευταία μα. Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μα ω αρχή ζωή και αν ζούμε την κάθε μέρα με το σκεπτικό ότι θα μπο... αν αύριο έφευγα, θα έφευγα ευχαριστημένο. Θα έφευγα γενικώ ικανοποιημένο από τη ζωή μου ή θα μου έλειπε κάτι, τι είναι αυτό που θα μου έλειπε Και αν α, α, κάνοντας αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας παίρνουμε την απάντηση ότι θα μας έλειπαν βασικά πράγματα όπως το νερό, το οξυγόνο, το φαγητό, η στέγη, η τροφή, η αγάπη, η επικοινωνία, η συντροφικότητα Βασικά αγαθά ας τα ψάξουμε να τα βάλουμε στη ζωή μας Είτε βάζω μαζί με τι πτωταρχικέ ανάγκε, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπο δεν μπορεί να ζήσει χωρί αγάπη. Είναι λουλούδι και μαρένεται και γεμίζει σωματικέ και ψυχικέ αρρώστιε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Υπάρχει όμω και μια μερίδα ανθρώπων που πιστεύει ότι εφόσον είσαι παντρεμένο πρέπει να μείνει εκεί μια ζωή πιστό σε αυτό το γάμο και δεν δικαιούσε να σκέφτεσαι καν να χωρίσει. Αυτοί οι άνθρωποι του εύχομαι όταν θα παντρευτούν να παντρευτούν με ανθρώπου που ταιριάζουν και να είναι ευτυχισμένοι γιατί θα δυστυχήσουν πάρα πολύ άμα βάζουν στον εαυτό του αυτή την αγκύλωση. Εγώ θεωρώ ότι και ένα γάμο ο οποίο έχει καλέ προδιαγραφέ και είναι ταιριαστοί άνθρωποι και χτίζουν σωστά τη σχέση του, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πάντα να έχουν στο μυαλό του το ενδεχόμενο του χωρισμού με την έννοια του να προσπαθούν και ήδη να είναι καλύτεροι μέσα στι σχέσει του. Μην παίρνετε τον άλλο δεδομένο. Το να θεωρεί ότι άπαξ και παντρεύτηκε τελείωσε, δεν μπορεί να χωρίσει, ε, έχει και αυτό το φοβερό αποτέλεσμα. Ότι μπορεί να λειτουργεί κι εσύ κι ο άλλο σαν να έχετε δέσει το γάιδαρό σα. Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο. Δεν μπορεί κανεί να μα εγγύθει ότι θα είμαστε μαζί σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Μακάρι να είμαστε. Αν θα είμαστε χαρούμενοι μαζί, εγώ αυτό λέω. Και εγώ είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο και ετοιμάζομαι να παντρευτώ. Ξέρει τι λέω. Μακάρι σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια να ζούμε και να είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε μαζί. Αυτό λέω. Δεν λέω να είμαστε μαζί πάση θυσία. Έτσι και να μην με θε και να μην σε θέλω, θα σε τραβολογώ, θα με τραβολογά και θα είμαστε εκεί ζεμένοι επειδή θα παντρευτούμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να είμαστε καλά μαζί και χαρούμενοι που είμαστε μαζί και να είμαστε μαζί γιατί είμαστε καλά, όχι γιατί έτσι πρέπει. Έχει μεγάλη διαφορά το θέλω από το πρέπει. Και όταν τα θέλω μα ταυτίζονται με τα πρέπει τη κοινωνία, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά δεν μπορούμε πάντα να του ευχαριστούμε όλου. Πρωταρχικό μα καθήκον είναι να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μα και μετά του υπόλοιπου. Γιατί είναι δικιά μα η ζωή. Και ο καθένα σα κοιτάξει το σπίτι του, ε. Πρωτού ε, προχωρήσω να κάνω την επόμενη μου ερώτηση, ε, εφόσον το ανέφερες ε, και στους ακροατές μας, θέλω να σου ευχηθώ με όλη μου την καρδιά, κάθε ευτυχία στο μου βήμα εσύ. που ετοιμάζεσαι να κάνεις Αγάπη μου, εσύ σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και ε, χαίρομαι για την αγάπη μου, μου Πρέπει να το βλέπω να τη βάζω αυτή τη στιγμή, όπω είναι. Είναι γεμάτο αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική φίλη. Σε ευχαριστώ, Βασό. Να σε καλά. Και πάω στην επόμενη ερώτηση. Ε, όταν υπάρχουν παιδιά σε ένα γάμο, τότε εκεί τα πράγματα συγκρούονται λίγο. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα όταν υπάρχουν παιδιά. Ε, είναι πολύ πιο εύκολα όχι, τα πράγματα. Όχι, έχω ακούσει πάρα πολλέ περιπτώσει που υποκύπτουν και παραμένουν σε νεκρού γάμου εξαιτία των παιδιών για να μην πληγώσουν τα παιδιά. Έλεω, όταν έχει παιδιά, όταν έχει παιδιά, είναι τότε που δεν πρέπει να, να κάνει καθόλου εκτόσει. Γιατί αν μεγαλώνει τα παιδιά μέσα σε ένα δυστυχισμένο νεκρό γάμο, τότε το του κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά παρά αν χωρίσει και έχουν να κάνουν με δύο, δύο γονεί οι οποίοι μπορεί να μην ζουν μαζί, αλλά είναι καλά και οι δύο και αγαπούν και οι δύο τα παιδιά του. Ή τουλάχιστον ένα από του δύο είναι καλά. Εγώ, ξέρεις ε, Δεν λέω τη λέξη, εγώ συχνά και δεν είναι σωστό. Συχνά λέω σε ζευγάρια που έχουν αρρωστημένε σχέσει, σχέσει θητή-θύματο κτλ. Του λέω: Αν δεν είχατε παιδιά, να τραβιέστε όσο θέλετε. Από τη στιγμή που έχετε παιδιά, πρέπει να κόψετε αυτή την ιστορία. Ή να σταματήσετε να ταλαιπωρείτε ο ένα τον άλλο, είναι χωρί να τελειώνουμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ένα επιπλέον παράγοντα για να σκεφτεί πιο σοβαρά το ενδεχόμενο του να χωρίσει όταν δεν δουλεύουν καλά τα πράγματα παρά να παραμείνει. σω το συζητήσουμε και σε μια άλλη εκπομπή φυσικά το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα το διαζύγιο Βέβαια, και παιδιά. Είναι μεγάλο θέμα γιατί ε, έχει και επιπτώσει. Όταν υπάρχουν, όπω είπαμε, παιδιά. Μπορεί να έχει θετικές και θετικέ επιπτώσει όμω, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στα ίδια τα άτομα. Δηλαδή το πώ χειρίζονται μετά το χωρισμό την κατάσταση. Να το αφήσουμε για την, την επόμενη εκπομπή, και όμως, και Γιατί θέλει στην ολόκληρη.